καλημερίζω και τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Δουλειαράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εγώ εσάς που μας βοηθάτε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Για πείτε μας, τι δεδομένα θα έχουμε με τους δασικούς χάρτες. Διότι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε πολύ πολύ πρόσφατα, που είχε να κάνει με την δυνατότητα κράτησης του δικαιώματος δόμησης στα κατά παρέκκληση ακίνητα ή σε εκτός σχεδίου οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνονται σε μια τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ρύθμιση, η οποία δίνει μια παράταση 3 μηνών μέχρι 31 Μαρτίου για την δήλωση των αυθαιρέτων σε δάση στο κτηματολόγιο. Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχήν είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ευτυχή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αυτή τη στιγμή συγκυρία να έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Πώς το είπατε, ευτυχή συγκυρία? Ευτυχή συγκυρία θα έλεγα με το εξής. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω με την έννοια ότι. Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε. Τουλάχιστον, ναι, βέβαια είναι προφανές ότι όσοι πρόλαβαν να κάνουν ενστάσεις ή όσοι πρόλαβαν να κάνουν τις αντιρρήσεις τους, πρόλαβαν. Έτσι, έχει κλείσει το σύστημα. Από εκεί και πέρα. Μα, στάσου, κύριε Δαβερναράκη, ένα λεπτό. Διότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, σε ό,τι έχει να κάνει με την αποτύπωσή τους, αυτά θα έπρεπε να γίνουν, να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μην σας πω ότι έπρεπε να πάμε 50 χρόνια πίσω και να έχουν γίνει όλα αυτά. Έρχεται ωστόσο σήμερα, και εγώ δεν βρίσκω καθόλου τη συγκυρία αυτή θετική ή οτιδήποτε άλλο, και για τον οποιοδήποτε λόγο, έρχεται τόσα χρόνια μετά, ενώ ξέρει τι γίνεται και πώς εμπλέκεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς με τον καθένα από εμάς, από τον παππού του στη γιαγιά του ή οτιδήποτε άλλο, που δεν ήταν δική μου ευθύνη έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι ευθύνη της πολιτείας. Έρχεται την ώρα που κάνει την κτηματογράφηση με δική της ευθύνη και μπουρδουκλώνει τα πράγματα. Έρχεται την ίδια ώρα που κάνει ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και μέσα από την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βάζει δεδομένα και στοιχεία για το ποια κομμάτια ενδεχόμενα της περιουσίας μου να είναι δασικός χάρτης. Λες και την είχαμε μαζί όλοι αυτή και την καλλιεργούσαμε μαζί την περιουσία, και μου αναμειγνύει την άμμο με τη θάλασσα. Τώρα έρχεται και μου μιλάει για μια κύρωση όταν δεν έχει κάνει καμία διόρθωση, όταν οι υπουργοί και παραυπουργοί και οι υφυπουργοί λέγανε ότι ξέρετε εμείς δεν έχουμε να διεκδικήσουμε, αλλά πραγματικά η άμμος και η θάλασσα εξακολουθούν να είναι μπερδεμένα μέσα στους δασικούς χάρτες, και εγώ θα μιλάω για θετική συγκυρία. Σωστά, προσέξτε, γιατί το λέω ευτυχή συγκυρία? Γιατί όσοι έκαναν αντιρρήσεις, και είχαν δικαίωμα όλοι οι πολίτες να κάνουν, ήταν όμοιροι εδώ και 2 χρόνια και πλέον, από τότε που ξεκίνησε η πρώτη ανάρτηση των δασικών χαρτών, έχουν πλέον την ευκαιρία, αυτοί που ήταν δεσμευμένοι, είχαν δεσμεύσει τις περιουσίες. Μάλιστα υπήρχαν και πολίτες οι οποίοι θέλανε να χρησιμοποιήσουν τις περιουσίες τους, είχαν κάνει τις αντιρρήσεις. Σήμερα όλες αυτές οι επιτροπές, το επόμενο διάστημα, θα συνεδριάσουν όλες αυτές οι αντιρρήσεις, χιλιάδες, πρόκειται περί χιλιάδων αντιρρήσεων. Μα εσείς δεν είσαστε αυτός που λέγατε ότι ξέρετε εδώ δεν έχουμε ούτε καν συστήσει τις επιτροπές για τους δασικούς χάρτες? Ο νόμος δεν επέτρεπε, το είχαμε πει κυρία Δουλειεράκη, δεν επέτρεπε, εάν δεν γινόταν η ανάρτηση αυτή που έγινε τώρα, να συγκροτηθούν οι επιτροπές αυτές. Το λέγαμε. Ότι οι επιτροπές αυτές τώρα είναι υποχρεωμένοι να συγκληθούν, να απεμπλακούν αυτές οι ιδιοκτησίες, να συζητηθούν τι είναι και τι δεν είναι δασικό. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα θα υπάρχουν αδικίες, σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προφανώς οι περιουσίες τους πλέον δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν, θα υπάρχουν ιδιωτικά δάση. Και υπάρχει κάποιος λόγος αυτοί οι άνθρωποι να τελεπορηθούν τώρα μέσα σε απανωτές κρίσεις?
σίγουρο. Αυτό όμως, κυρία Δουλγεράκη. Δεν την νοιάζει την πολιτική. Όντως, σε μια συγκυρία η κυβέρνηση επιλέγει, αυτό οφείλω να το καταθέσω, όλα αυτά που συμβαίνουν με το χτηματολόγιο, όλα αυτά που συμβαίνουν με τους δασικούς χάρτες, όλα αυτά που συμβαίνουν με την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης που απαξιώνει την ιδιοκτησία. Και τα τρία αυτά που είπατε, και μεταξύ πολλών άλλων, σε μια οικονομική κρίση στην οποία ζούμε, ο πολίτης βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, προσπαθεί να σώσει την περιουσία του και δεν ξέρει από πού θα του έρθει. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως η πολιτεία, οι καθυστερήσεις βέβαια της πολιτείας εδώ και πολλά χρόνια, αυτό το είπατε και εσείς, πριν από 50 χρόνια έπρεπε να υπάρχουν αυτά και να υπήρχαν, γιατί είναι αναπτυξιακά εργαλεία αδιαφυσβήτητα. Μάλιστα σήμερα έχουμε, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, έχουμε και μια συνάντηση με τους συμβολιογράφους, με τον Προεδρέ των Συμβολιογράφων, όπου θα συζητήσουμε το πώς θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα όσον αφορά τις μεταβιβάσεις και τα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τους δασικούς χάρτες, τι πληροφορίες θα πρέπει να μπαίνουν στα συμβόλαια. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα και ίσως να βγουν και κάποιοι εγκύκλοι αργότερα όπου να αφορούν τις μεταβιβάσεις και όλων αυτών των ακινήτων. Όλων των ακινήτων, έτσι, διότι πλέον έχουμε μια εικόνα στην οποία καλός ή κακός. Μα ούτως ή άλλως πώς θα κάνεις μεταβίβαση όταν είναι κάτι χαρακτηρισμένο δασικός χάρτης, ενώ εσύ γνωρίζουμε ποιο είναι, γνωρίζουμε πλέον τουλάχιστον με την εικόνα η οποία υπάρχει τώρα τι τουλάχιστον σε αρκετές περιοχές τι είναι δασικό και τι δεν είναι, τι τμήμα είναι και τι δεν είναι. Από εκεί και πέρα οι όποιες αντιρρήσεις θα οριστικοποιήσουν τους χάρτες, βέβαια, έτσι, μιλάμε για την ανάρτηση. Νομίζω ότι η οριστικοποίηση πλέον των δασικών χαρτών θα δώσει και μια εικόνα περαιτέρω. Πάντως είναι σε εξέλιξη το θέμα, διότι αν δεν συζητηθούν και οι αντιρρήσεις ώστε να οριστικοποιηθούν οι χάρτες, προφανώς δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Μάλιστα. Οι οποίες είναι χιλιάδες, επαναλαμβάνω. Το είπατε από μόνο σας και το σχολίασα και εγώ. Άλλες τόσες στο Ιράκ, μιλάμε για απίστευτα νούμερα, έτσι. Αντιρρήσεις οι οποίες θα αλλάξουν. Κύριε Ταβερναράκη, δεν έχω καμία διάθεση να εμπλακώ σε αυτή τη διαδικασία που με βάζει μέσα σε ένα δασικό χάρτη, επειδή βρήκα κάτι από τον πατέρα μου και αποφασίζει τώρα να το κάνει για τους δικούς της τους λόγους. Αυτή η έρμη πολιτεία, σκασίλα μου μεγάλη, τι στην ευχή θέλει να κάνει, αλλιώς ήθελα να το πω, το καταλαβαίνετε, στο τι θέλει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να με βάζει αυτή την ώρα σε μια διαδικασία όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει την ήρα με το στάρι. Γιατί τώρα μου προκύπτει και κάτι άλλο, ξέρετε, αυτοί που ήταν όμοιροι, αυτοί δεν ήταν το σύνολο, αυτοί που είχαν προβλήματα. Πήγαινε βρε άνθρωπε του Θεού, αν είσαι ένα κράτος που πραγματικά σέβεται τους νόμους που έχει, γιατί το έχουμε ξαναπεί, νόμους έχουμε, εμείς δεν ξέρουμε ούτε να τους μεταφράσουμε, ούτε να τηρήσουμε αυτούς τους νόμους. Πήγαινε λοιπόν εσύ πρώτα ως πολιτεία, τήρησε αυτούς τους νόμους, δες τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους εσύ κρατάς, γιατί δεν μπορείς να τους διαχειριστείς η ομοιρία μέχρι σήμερα, και μετά πιάσε και βάλε στη σβούρα όλους τους υπόλοιπους, τους κακομύριδες οι οποίοι δεν φταίνε και εν μέσω κρίσης τραβάνε τα μυαλά τους γιατί δεν ξέρουν από πού θα τους έρθει. Λυπάμαι, αλλά είμαι κάθετη σε αυτό. Απλά το επανέλαβα. Σε σχέση με τα άλλα δύο θέματα τα οποία βάλατε, τουλάχιστον όσον αφορά την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά και τις προτάσεις που είχαμε κάνει και τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει. Δυστυχώς κάτι το οποίο δεν έγινε, έτσι, δεν υπήρξε παράταση. Βγήκε απλά προχθές, πριν από τρεις μέρες, μία νομοθετική ρύθμιση που ουσιαστικά επικυρώνει την κατάργηση. Σημαίνει ότι όσοι δεν ήταν μέσα σε αυτή την προθεσμία μπαίνουν σε άλλες περιπέτειες. Ναι, τελειώσανε αυτά τα ακίνητα. Μάλιστα. Δεν, έτσι, καταργείται η δόμησή τους, δηλαδή αν κάποιο ακίνητο πριν τις 9-12 του ήταν εντός ζώνης οικισμού και ήταν από 2.000 τετραγωνικά και πάνω, ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο ως πρόσωπο σε οδού 750 μέτρα πριν το 62. 1200 μέτρα πριν το 1960, για να μην αυτά τα ακίνητα πλέον δεν είναι άτια και οικοδομήσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ωραία. Και μετροπολογία, η οποία πέρασε συμπληρωματικά μέσα στη τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Αυτό. Ναι, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε. Το οποίο πέρασε απλά αυτή την νομοθετική ρύθμιση, την οποία την είχε βγάλει ως ανακοίνωση και στο e-άδεια, στο τεχνικό μελητήριο, είχαμε ανοίξει την πλατφόρμα. Όπου μπορούσαν οι πολίτες μέσω των συναδέλφων μηχανικών
να καταθέσουν την αίτηση, την προέγγιση όρων δόμησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα ή την, την προέγγιση οικοδομικής άδειας, δύο δυνατότητες είχαν, αναλόγως βέβαια τα δικαιολογικά για κάθε αίτηση. Όσοι κατέθεσαν λοιπόν μέχρι τις 9 Δεκάτου έχουν το δικαίωμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023 να εκδώσουν την οικοδομική άδεια σε αυτά τα ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα σώθηκαν, αυτά και μόνο. Και μια εικόνα θα σας δώσω, κυρία Δουλειεράκη, με ό,τι αντίκτυπο μπορεί να έχει σε μια υπηρεσία η οποία υπολειτουργεί, όπως είναι η υπηρεσία δόμησης Ηρακλείου, η οποία έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο για αυτή τη δουλειά, κατατέθηκαν 980 άδειες μόνο στο πολυοδομικό του Ηρακλείου. 980. Αιτήσεις για 980 αιτήσεις. Το λέτε με την έννοια ότι ο κόσμος έτρεξε, αλλά οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές πίσω. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Άνθρωποι που δεν το έκαναν ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, έχασαν την αξία της περιουσίας τους σήμερα ή την οικοδομησιμότητά τους. Εμείς τι λέγαμε, κυρία Δουλειεράκη? Εμείς λέγαμε ότι το κράτος έχει μιλούσαμε ότι για την ανεξέλεγκτη εκτός σχεδίου δόμησης, την οποία ως τεχνικό μελετητή και ως μηχανική ήμασταν αντίθετοι. Ήταν μια εφεύρεση ελληνική, η οποία άφηνε μια ανεξέλεγκτη ουσιαστικά, νόμιμη βέβαια, δόμηση, χωρίς υποδομές, σε εκτός σχεδίου περιοχές, όπου ήταν η ελληνική αυτή, τέλος πάντων, εφεύρεση, δεν υπάρχει πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς θέλουμε οργανωμένους υποδοχής, οικοδομικούς υποδοχής, όπου είναι πολεοδομημένες, όπου έχουν τις αντίστοιχες υποδομές. Αυτό όμως το κράτος, παρά το ότι το έβαζε στο νόμο ως προϋπόθεση για την κατάργηση εκτός σχεδίου δόμησης, κάτι το οποίο είναι τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τα έχουμε συζητήσει και μαζί, κυρία Δουγεράκη, εκείνη την περίοδο, είχαμε ζητήσει όπου σε όποια περιφέρεια ολοκληρώνεται το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, δηλαδή κάποια εξ αυτών που σήμερα καταργούνται μπορεί αύριο να μπουν στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν είναι ότι όλα αυτά που σήμερα έχασαν την οικοδομησιμότητα, όλα αυτά θα χαθούν αύριο. Μετά από την ολοκλήρωση τοπικών πολεοδομικών. Ζητούσαμε λοιπόν την αντικατάσταση της ανάγκης οικοδομήσιμης γης να υποκατασταθεί όταν θα φτιαχτούν, με την κατάσταση εκτός σχεδιοδόμησης, όταν θα φτιαχτούν τα τοπικά πολεοδομικά. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Το αποδέχτηκε και ο υπουργός, ο κ. Σταγαράς, το αποδέχτηκε και ο κ. Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας, που είχαμε και προσωπική επαφή μαζί του. Δυστυχώς το Μαξίμου και η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Απλά να προχωρήσει στον ψαφτικό θάνατο και να αφήσει απλά ένα περιθώριο με αυτή την νομοθετική ρύθμιση σε όσους πρόλαβαν και στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, που σας είπα, αυτούς τους 980 συμπολίτες μας που κατέθεσαν την αίτηση και έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν την οικοδομική άδεια μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη. Μισό λεπτό τώρα. Αυτή η υπηρεσία δόμησης πολεοδομικού Ηρακλείου αφορά μόνο στενά το Δήμο Ηρακλείου? Όχι, η υπηρεσία δόμησης Ηρακλείου αφορά τα 2/3 περίπου της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Σας είπα ότι έχω αυτή την εικόνα από εκεί και μάλιστα ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και χθες που είχαμε διοικούσα. Ωραία. Και το γνωρίζω και το νούμερο. Είπατε πολλά. Εγώ συνεχίζω να αναρωτιέμαι. Με μια κουβέντα όμως σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να προχωρήσουμε με κύριε Ταβερναράκη. Τι κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία με την παράταση που δεν έδωσε και όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί? Ποιο είναι το κέρδος για το κράτος? Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να βάλω στο μυαλό μου κάτι το οποίο εμείς είχαμε, δεν μπορώ να γνωρίζω τι μπορεί να κέρδισε. Σας είπα ότι ο ψαφτικός θάνατος μόνο... Απλά το λέω επειδή μηχανικός είστε, επειδή αλλιώς τα βλέπετε, είσαστε πρόεδρος της δικού σας του τεχνικού επιμελητηρίου και λέω ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά, μεταφράζοντας και βλέποντας διαφορετικά τα πράγματα, μπορείτε να πείτε ότι αυτά είναι τα ωφέλη, αυτές είναι οι χασούρες, εσείς μιλάτε για τον ξαφνικό θάνατο που αφορά εμένα. Ναι, να δω, λέω, η πολιτεία τι κέρδισε από την άλλη και έκλεισε άρον-άρον το θέμα αυτό, για να καταλάβω δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Η απαξίωση της ιδιοκτησίας μόνο κακό κάνει και στους πολίτες, αλλά και όσον αφορά την ανάπτυξη. Το ότι ίσως για τα επόμενα 2 χρόνια, εάν έμενε ανοιχτό το σύστημα και περιμέναμε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, 980 οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου δόμησης, είμαι σίγουρος ότι δεν θα βγαίνανε. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα βγαίνανε. Μάλιστα. Πολύ λιγότερες θα βγαίνανε. Περισσότερο κακό έκανε παρά καλό. Περισσότερο κακό παρά καλό. Δηλαδή και αυτοί που πραγματικά θα θέλανε αργότερα θα είχαν τη δυνατότητα να εκδώσουν. Και πόσα από αυτές θα εκδοθούν τελικά και πόσα από αυτές θα υλοποιηθούν, έτσι. Μάλιστα.
Και δεν παίρνω δηλαδή, πίσω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έκανε, νομίζω ότι ήταν λάθος η προσέγγιση. Απολύτως λάθος. Και δεν παίρνω πίσω κουβέντα από αυτές τις οποίες ανέφερα πριν από λίγο για το τι έχει καταφέρει εν μέσω κρίσεων και σε ποια ασφυξία μας έχει οδηγήσει. Μα το είπατε, απαξιώσανε και δεν ξέρετε γιατί την ιδιοκτησία. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη. Απαξιώνουν την ιδιοκτησία. Το λέτε, το εννοείτε, δεν ξέρετε το γιατί, νομίζω ότι τα λέει όλα. Το λέω και το έχω πει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, γιατί αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Κύριε Βερναράκη, μέχρι 31 Μαρτίου για τα αυθαίρετα. Αυτό αφορά τα βασικά αυθαίρετα και μάλιστα είναι ένα συνδυασμό με το χρηματολόγιο, διότι για να νομοποιήσει ένα αυθαίρετο σε δασικό, σε δάσος μέσα, θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο κτηματολόγιο, οπότε γι' αυτό μιλάει μέσα ο νόμος. Δεν νομίζω ότι αφορά τόσο πολύ, βέβαια αναφέρεται σε τα νούμερα τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι δεν πρέπει να ισχύουν, μάλλον είναι ο συνδυασμός των δύο νόμων, ναι. Για το 1 εκατομμύριο ιδιοκτησίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο ιδιοκτησίες, τουλάχιστον όσον αφορά την Κρήτη, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο νούμερο στην Κρήτη, αλλά για αυθαίρετες κατασκευές εντός δασικών περιοχών. Αλλά δεν έχω τουλάχιστον εικόνα. Αυτό το οποίο λέει ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που έχουν αυθαίρετα εντός δασικών περιοχών να, με την καταβολή του παραβόλου των 250 ευρώ μέσω της πλατφόρμας για την δήλωση των αυθαιρέτων, να μπορέσουν να νομοποιήσουν για 30 έτη τα αυθαίρετα αυτά μέχρι 31 Μαρτίου. Ωραία. Αυτή απλά είναι μια παράθεση αυτή τη διαδικασία. Θέλω. Τα περισσότερα τίποτα τίποτα. Μου λέγατε επίσης χθες, κύριε Βερναράκη, το εξής, ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, πως θα έχετε μια συνάντηση με στελέχη ή την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, διότι και οι απόψεις σας αναφορικά με το βόρειο οδικό άξονα έχουν κατατεθεί ήδη στη Βουλή από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την άλλη θα πρέπει να ξεκαθαριστούν πράγματα, γιατί εμείς επιμένουμε και λέμε ότι αυτός ο βόρειος οδικός άξονας, σε ό,τι έχει να κάνει με εκείνο το αξεκαθάριστο διόδια, ότι πραγματικά θα φέρει πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις, για να μην το πω διαφορετικά, διότι αστικός, περιαστικός, εθνικός δρόμος ή ό,τι άλλο θέλεις, όταν χρησιμοποιείται ως αστικός δρόμος από μένα για να έρθω στη δουλειά μου, γιατί δεν έχω άλλο παράπλευρο δρόμο, δεν μπορείς να με υποχρεώσεις να πληρώνω διόδια και πρέπει να ληφθεί με έρημνα, όχι να πηδάς, να χοροπηδάς και να χορεύεις. Σωστά. Λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, ομολογουμένως το είπατε έτσι πολύ συνοπτικά και την εικόνα την οποία εμείς τουλάχιστον τεχνικά προσπαθήσαμε να δώσουμε από την πρώτη στιγμή ως τεχνικό μελητήριο και ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας που θέλουμε να λεγόμαστε, αλλά που δεν μας ακούν όμως, κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς, παρά το ότι καταθέσαμε πλήρεις προτάσεις, υιοθετήθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 30 του Αυγούστου, μέσα στον Αύγουστο, όπου κατατέθηκε η ΜΠΕ για το συγκεκριμένο τμήμα, οι αλλαγές οι οποίες έγιναν ήταν εγώ δεν θα έλεγα ότι έγιναν περισσότερες, έγιναν αρκετές αλλαγές, έγιναν αρκετές βελτιώσεις. Όμως το πρόβλημα της διχοτόμησης του βόρειου οδικού άξονα και του διτού ρόλου του βόρειου οδικού άξονα τόσο ως αστικό δίκτυο αλλά όσο και ως αυτοκινητόδρομο σύνδεσης πόλεως δεν λήφθηκε υπόψη. Δυστυχώς η πρόταση είναι μένα από τη μία του μεγάλου περιφερειακού μπορεί να είναι μη όριμο. Όμως αυτό που καλέσαμε και εμείς και εγώ διαβήματος μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε την προηγούμενη μέρα που ενημερώσαμε. Μα ούτε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κατάλαβα τίποτα, γιατί τον έβλεπε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV εκείνη την ίδια μέρα που έγινε το Περιφερειακό. Εγώ δεν κατάλαβα τι θέλει να μου πει. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα δεν φωτογραφίζεται κάπου, δεν διευκρινίζεται κάπου. Απλά το περνάμε και είπα, γι' αυτό είπα ότι εδώ θα χορέψουμε καλά. Ναι, ναι. Δηλαδή. Εντάξει, εμείς όμως δεν θα πρέπει να το βεμβολήσουμε ως πολίτες ως Κρήτη τη μεγάλη περιμετρική την οποία έχουμε, υπάρχει αναγνωριστική μελέτη και θα πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες. Μπορεί αυτές οι μελέτες και αυτός ο δρόμος να είναι της επόμενης δεκαετίας, όμως θα είναι η λύση στο πρόβλημα που δημιουργεί σήμερα ο ΒΟΑΤ. Παρόλα αυτά, εμείς κάναμε προτάσεις για μερική υπογειοποίηση του βόρειου οδικού άξονα. Και είπαμε και συγκεκριμένο τμήμα και με συγκεκριμένη κοστολόγηση σε συνεργασία με τον ΟΑΚ. Παρ' όλα αυτά,
επειδή ίσως αυτή η λύση της τάξης των 130 με 140 εκατομμυρίων ευρώ των 2.100 μέτρων που ακουμπά ο βόρειος ορικός άξονας πάνω στο αμυγός αστικό κομμάτι του Ηρακλείου, όπου θα διευκολύνει και θα δημιουργήσει συνόξους χώρους και θα ενώσει το αστικό Ηράκλειο, το βόρειο με το νότιο Ηράκλειο, τους 100.000 κατοίκους βορείους και τους 100.000 κατοίκους νοτίους, χωρίς προφανώς να διέρχονται από διόδια με απόσκοπτη μετακίνηση και πολλαπλούς πάνω τους διαβάσεις. Κάναμε και τη δεύτερη πρόταση με τα μικρά στέγαστρα, τα cut and cover, τα οποία θα μπορούσαν και αυτά με μια μικρή αλλαγή της ερυθράς να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνδέσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτές, τουλάχιστον όσον αφορά την τεχνική έκθεση, απορρίφθηκαν με κάποιες δικαιολογίες τις οποίες νομίζω ότι δεν, τουλάχιστον όσον αφορά τον τεχνικό κόσμο, θεωρούμε ξέρετε, αυτονόητες. Μόλις χθες το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ, ακούστε κύριε Ταβερναράκη, σας ακούω και ξέρετε το μυαλό μου τρέχει και πάει παρακάτω και ξαναγυρίζει και ξανατρέχει και πάει παρακάτω. Μόλις χθες, ναι το ξέρω τι κάνετε, μόλις χθες ο κύριος υπουργός στο ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ έλεγε για τα χρήματα τα οποία έχει πάρει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα, αλλά ξέρετε υπάρχει και μεγάλη πολιτική ευθύνη, γιατί ο ένας μετά τον άλλο κάνανε μικρά εργάκια από τη μία και από την άλλη, φύγαν αυτά τα λεφτά, δεν φαίνονται αυτά τα λεφτά, δεν κάναμε κάτι συγκεκριμένο και σήμερα τρέχουμε για να δούμε να κάνουμε κάτι. Για την ευθύνη της καθυστέρησης δεν την έχω εγώ απλά επιλέγω κάποιο πολιτικό, τον ψηφίζω γιατί πιστεύω ότι θα μου πάει βήματα μπροστά, θα κάνει καλύτερη τη ζωή μου, αλλά δυστυχώς η ζωή μου δεν γίνεται καλύτερη και αναρωτιέμαι μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή τελικά για ποιο λόγο το κάνω ρε παιδί μου. Κοιτάξτε να δείτε διαχρονικά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μικρά έργα μπορεί να ευνόησαν κάποιους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι ιδιαίτερα τόσο στην Κρήτη όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, ή σίγουρα δεν δόθηκαν στα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Και γι' αυτό και θα έχετε ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα, πόσο μόνο και στην Ευρώπη, θα έχετε δει πόσο η Κρήτη μας υπολείπεται στις υποδομές. Αυτός ο βόρειος ο δικός άξονας, τον ήμουν ανιός και γέρασα. Ναι, δεν μου λέτε το συγκεκριμένο, όλα αυτά τα παράπλευρα έργα, τους δρόμους, κύριε Ταβερναράκη, επειδή ο χρόνος με πιέζει, αυτή η συνάντηση που θα κάνετε πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέτε και αυτό το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αναφορικά με τα διόδια από τη στιγμή που δεν υπάρχουν παράπλευροι δρόμοι? Εμείς ζητάμε να γίνει το παράπλευρο, το ζητάμε επιτακτικά και μάλιστα απευθυνόμενος στον κύριο Καρνέζη μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, του ανέφερα ότι είμαστε ευτυχείς που ξεκίνησε το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, είμαστε ευτυχείς που σε αυτό το σημείο κομμάτι υπάρχει παράπλευρο δίκτυο 9-2 χιλιόμετρα βορείως και νοτίως αντίστοιχα, δηλαδή σε 14.500 αυτοκινητόδρομο υπάρχουν 11 χιλιόμετρα παράπλευρο δίκτυο, γιατί στο αστικό, στο Ηράκλειο, στην παράκαμψη συγκεκριμένη, τα 24.500 χιλιόμετρα δεν υπάρχει ούτε ένα χιλιόμετρο παράπλευρο δίκτυο. Ναι. Νομίζω ότι τον κοίταξε στα μάτια και τον ρώτησα γιατί δεν συνδέουμε τους κόσμους μεταξύ μας. Γιατί παραπέμπουμε το θέμα, όντως είναι πιο δύσκολο. Προφανώς άλλο να φτιάχνεις σε εκτός σχεδίου περιοχές παράπλευρο δίκτυο και άλλο μέσα στο αστικό κομμάτι του Ηρακλείου. Αλλά αλλιώς θα το παραπέμπεις στο Δήμο, στον αντίστοιχο Δήμο, ο οποίος δεν έχει καν τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυτή τη παροτριώση και σε αυτή τη σύνδεση. Μάλιστα, είπαμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όσον αφορά τον κόβο της Φοινικιάς και τον κόβο της Μεσαράς, όπου η σύνδεση μέσω της Ευαρέστου και μιας γέφυρας η οποία απαιτείται γεφύρωση του ποταμού του Γιώφυρου, το οποίο είναι απαραίτητο έργο για να μπορούσαν να λειτουργήσουν οι δύο κόμβοι ταυτόχρονα. Απάντηση δεν πήραμε. Γιατί το παραπέμπει στο Δήμο Ηρακλείου. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Έχουμε καθίσει κόμβο-κόμβο και έχουμε πει τι έχουν κάνει και πού είναι το λάθος. Πού έχουν βάλει φανάρια, γιατί βάλανε φανάρια και καταργήσανε τους κυκλικούς κόμβους που είχαμε επιλέξει στην πρώτη διαβούλευση. Γιατί καταργούν
τη μία είσοδο στον κόμμα της Μεσάς. Ξέρετε, κυρία Δουλειάκη, να σας πω κάτι. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα που πραγματικά... Έχουμε καθίσει, αυτό θέλω να σας πω, έχουμε καθίσει και έχουμε προσπαθήσει μιλώντας απέναντι σε μηχανικούς, σε συναδέλφους. Και έχουμε χαθεί στη συνέχεια. Γι' αυτό ζητήσαμε αυτή τη συνάντηση. Ωραία. Μακάρι κάτι να βγει, γιατί ούτως ή άλλως θα τα ξαναμπούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Για να πάμε να τα αναλύσουμε αυτά, γιατί αυτά όταν θα τα ζήσουμε εμείς ως πολίτες, τότε θα τα αντιληφθούμε. Εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε το κακό, έτσι. Και λέγοντας αυτό, να πω ότι διορθώθηκε το κακό όρος μεν, γιατί προλάβαμε το κακό που θα συνέβαινε αν παρέμενε ο δρόμος ως έχει σήμερα στο κακό όρος. Θα τα ξαναπούμε. Ανοίξαμε το κεφάλαιο και θέλουμε να τα βάλουμε όλα μέσα. Κρατάμε τις παρατηρήσεις. Αυτό δεν γίνεται χρονικά. Τώρα το καταλαβαίνετε. Οπότε κρατάμε τις παρατηρήσεις και σιγά σιγά πάμε και για τα φανάρια και για τους κόμβους. Δηλαδή σημείο-σημείο, διότι εδώ έχει να λέει ο καθένας μας. Αφήστε τα πάντα όλα. Τα έχουμε βάλει πάντως κάτω, κυρία Δουλειάκη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μιλήσει για τα διπλημμυρικά τα οποία είναι απαραίτητα. Πώς θα πρέπει να σχεδιαστούν για τους αποδέκτες και όχι να παραπέμπει για άλλη μια φορά το Υπουργείο την διευθέτηση των ρεμάτων των τεσσάρων ποταμών, το οποίο διέρχεται το συγκεκριμένο τσμήμα του Γιώφυρου, του Ξηροπόταμου, μα δώσατε απάντηση, κύριε Ταβερναράκη. Σας αποχαιρετώ και ξέρετε γιατί σας αποχαιρετώ. Γιατί θα μιλάμε συνεχώς, αλλά είπατε πριν από λίγο το εξής. Μας απαξιώνουν και είμαστε και θεσμοθετημένος σύμβουλός τους. Μην απαντήσετε. Καλημέρα σας. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου είπε: μας σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς. Καλημέρα. Το είπατε καλύτερα. Καλημέρα σας, κύριε Ταβερναράκη.